Γεια σε όλους φίλοι μου και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο ερταστικό, αυτή τη φορά με μαγικά κόλπα με τράπουλα. Χρόνια πολλά λοιπόν και καλά σε όλους. Σήμερα λοιπόν, λόγω γιορτών, θα σας δείξω ένα εξαιρετικό κολπάκι, πάρα πολύ εύκολο που μπορεί να κάνει ο καθένας και να εντυπωσιάσετε φίλους και φίλες στο τραπέζι των Χριστουγέννων. Πάρε την τραπουλίτσα λοιπόν που σίγουρα θα βρεις σε ένα τραπέζι των γιορτών και δώσε σε κάποιον να ανακατέψει. Την ώρα που παίρνει ένα φίλο επιλογή, και το βλέπει, το τρία μπαστούνι εδώ πέρα, εσύ αυτό που έχεις να κάνεις, τώρα εγώ θα το κρατήσω εδώ γιατί δεν έχω να αφήσω κάπου τα φύλλα, είναι να περιστρέψεις λίγο την τράπουλα και να κάνεις φλάσ στο κάτω φύλλο. Ένα 7 καρό σε αυτή την περίπτωση. Δεν χρειάζεται να στρίψεις τελείως την τράπουλα. Με μια μικρή κίνηση, σίγουρα αν πάρεις μια τράπουλα στο χέρι σου, θα καταλάβεις ότι μπορεί να δεις το κάτω φύλλο επιλογής. Στη συνέχεια, αυτό που θα κάνεις, την ώρα που κρατάει αυτό το φύλλο, εσύ δεν το ξέρεις, το πιο σύνηθες είναι να βάζουν την κάρτα εδώ και να κόβουν για να πάει η κάρτα πάνω από το φύλλο που ξέρουν, το 7 καρό. Παρ' όλα αυτά, σήμερα θα σου δείξω έναν λίγο πιο εντυπωσιακό τρόπο, που είναι πιο ωραίος και έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Την ώρα λοιπόν που έχει το φύλλο στο χέρι, εγώ το κρατήσω εδώ, ανακατεύεις την τραπουλίτσα, το πάνω μέρος, και ρίχνεις κάποια φύλλα και σταματάς σε ένα σημείο. Φυσικά το 7 δεν έχει αλλάξει θέση, είναι από κάτω, και βάζουμε το φύλλο επιλογής πάνω στο σημείο που σταμάτησε ή εσύ αυτός που παρουσιάζει το τρίκ. Και συνέχεια απλά πετάω όλο το πακετάκι από πάνω, αυτό που σημαίνει είναι θα κρατήσω εδώ να δεις. Το 7 άμεσα πάει πάνω από το φύλλο επιλογής. Τώρα είναι το 3 και ήδη θα το γνωρίζεις. Και ήδη ξέρεις μετά με την card key, το κλειδί που έχεις πάρει, το κλειδί που ξέρεις το 7 καρό, ξέρεις που θα πας μέσα στην τράπουλα για να βρεις το φύλλο επιλογής. Κόψε και λίγο την τράπουλα λοιπόν αν θες, δεν έχει καμία απολύτως σημασία, δώσε σε αυτόν που παρουσιάζει το trick. Πρόσεξε μόνο μην κόψει διπλή φορά, πρέπει από ένα κόψιμο για να μην αλλάξεις τη θέση επιλογής των φύλων να είναι μαζί. Η κάρτα κλειδί που ξέρεις και το φύλλο επιλογής ακριβώς από κάτω. Και στη συνέχεια λοιπόν είναι έτοιμο να λειτουργήσει το trick να βρεις το φύλλο επιλογής. Και σήμερα λοιπόν, επειδή έχω λίγο κέφια και είναι γιορτές, θα σας δείξω τον πιο εντυπωσιακό τρόπο που πιστεύω, ένα από τους πιο εντυπωσιακούς, να βρίσκεις ένα φύλλο επιλογής. Εγώ το χρησιμοποιώ σε ένα συνδυασμό mind reading, διάβασμα μυαλού και μετά διάβασμα της καρδιάς. Και θα καταλάβετε αμέσως τι εννοώ τώρα. Θα πάρω ένα ντοσιέ εδώ πέρα για να ακουμπήσω. Εσείς αν έχετε ένα τραπεζάκι, ακουμπήστε ένα τραπεζάκι. Και ανοίξτε τα χαρτιά κατά αυτόν εδώ τον τρόπο. Τώρα εμένα δεν χωράνε εδώ, θα ανοίξω κάπως έτσι, ανοίξτε τα όλα εσείς. Αυτό που θέλω είναι, εγώ γνωρίζω, είδα ότι είναι το 7 καρό εδώ πέρα. Αυτό που θέλω είναι να φαίνεται το φύλλο επιλογής. Τώρα επειδή εμένα δεν χωράνε εδώ, τα έκανα λίγο αχταρμά, αρκεί να φαίνεται λίγο το 7 και το 3. Και αυτό που κάνω είναι να πω σε αυτόν που παρουσιάζω στο τρίκ να βγάλει το δάχτυλό του κάπως έτσι. Και να έρθω εγώ με το άλλο μου το χέρι και να πιάσω. Τώρα εδώ θα κάνω το σερβιτόρο. Και να πιάσω τον καρπό του στο σημείο που πιάνω τους παλμούς. Και να μείνει με το δάχτυλό του ανοιχτό για να καταλάβεις τι εννοώ. Κρατάω λοιπόν το χεράκι, δεν έχει σημασία να έχω πιάσει τους παλμούς. Και αυτό που του λέω είναι ότι θα διαβάσω την καρδιά του καθώς περνάω πάνω από τα φύλλα που θα αρχίσει να αλλάζει παλμούς. Θα γίνεται όλο πιο έντονος και θα το νιώσω και θα βρω το φύλλο επιλογής. Είναι πραγματικά από τα πιο εξαιρετικά. Από τους πιο εξαιρετικούς τρόπους που έχω βρει για να βρίσκεται ένα φύλλο επιλογής, από τους τρελάνες όλους. Βγάζω το δάχτυλο λοιπόν, πιάνω τον καρπό του και καλά του βρίσκω τους παλμούς και περνάω σιγά σιγά όλη την τράπουλα. Δεν βιάσετε να πάτε κατευθείαν στο φύλλο επιλογής. Περάστε πρώτα όλη την τράπουλα που θα είναι ανοιχτή. Τώρα εμένα εδώ είναι σαν κοκορέτσι ένα πράγμα. Λοιπόν, περάστε όλη την τράπουλα και ξαναγυρίστε προς τα πίσω. Και πάτε κοντά στην περιοχή που είναι το φύλλο, η κάρτα κλειδί σας. Και παίξτε λίγο εκεί, μπρος και πίσω. Όσο πιο κοντά, όσο πιο μικρά, τόσο πιο σιγά, εκεί κοντά βάλτε το δαχτυλάκι πάνω στο 3, το φύλλο επιλογής, και βγάλτε το έξω με το δάχτυλό του. Πραγματικά θα τους τρελάνετε όλους, όλες και όλα, μέχρι και τους καναπέδες και τα τραπέζια. Θα χαζέψουν όλοι. Είναι εξαιρετικό, είναι πάρα πολύ απλό, βασίζεται σε μια πολύ απλή τεχνική να βρίσκω ένα φύλλο επιλογής και η ιδέα το να διαβάσω τους χτύπους της καρδιάς το κάνει εξαιρετικό, ανεπανάληπτο. Και να με θυμηθείτε, σίγουρα με κάποιον ή κάποια θα φύγετε από το τραπέζι των Χριστουγέννων. Αν είστε λίγο μικρότεροι, ξέρετε, πορτοκαλάδα. Λοιπόν, αυτά, τα λέμε, καλές γιορτές και τσάου. Let's light it up, let's light it up until our hearts catch fire. Then show the world a burning light that never shines so bright.